αντιπασοκισμός και αντικυβερνητισμός είναι αυτός που σας έχει πιάσει. Δεν έχει νέα ή έκτακτα μέτρα κάθε εβδομάδα. Έχει. Αλλά αφού είναι κάθε εβδομάδα, δεν είναι νέα και έκτακτα. Ιδιοφύες. Πήγε και η Κανέλη στη Βουλή, τα ξέχασε τα μισά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, τη θυμάσαι διαφήμιση παλιά. Καλά, ο καμπάς έχει κλείσει τέλος πάντων αυτό. Μόνο το γάλα θυμήθηκε. Το ψωμί δεν είναι μέσα στη λέει, δεν ήταν. Τυρί, ρύζι, καφέ, δεν είχε ψωμί. Και με τα μέτρα και μετά. Ορίστε, να, οι βουλευτές λέει, είπαν ότι δεν θα προσμετρήσουν στο τέλος ακίνητης αυτό τα μαντριά. Ξέρεις, εκείνη τα χαμοτενικέδες που είναι που βάζαν τα πρόβατα ο Τσομπάνης, το είδαν φαίνεται συναδελφικά. Γιατί και ο Τσομπάνης έχει πρόβατα και ο Τσομπάνης ξέρει τι σημαίνει ένα μαντρί για τα πρόβατα. Όπως και ο βουλευτής ξέρει τι σημαίνει ένα μαντρί για το Τσομπάνη, για τα πρόβατα. Το ξέρει, ξέρει, ο βουλευτής ξέρει το μαντρί. Η κατάσταση βέβαια αρχίζει και ξεφεύγει, έτσι. Κινδυνεύουμε να ξεκινήσει η επανάσταση από το Μέγκα. Και πήγε στο καφενείο της Βουλής, λέει ο Μόσχαλος, και έγινε χαμός και το κάναν καφενείο της Βουλής. Δεν είναι το καφενείο της Βουλής. Είναι η Βουλή του καφενείου. Πιο πολλές ώρες έχουν στο καφενείο, λέω. Και πετάγονται μέχρι τη Βουλή. Και γιατί δεν γίνονται αλλαγές και δεν έγιναν αλλαγές. Ποιες κάνεις αλλαγές. Η Νέα Δημοκρατία 30 χρόνια τώρα δεν τόλμησε καπιταλιστικές αλλαγές. Στο Πασόκ δεν ήταν η ιδεολογία του, το κουκουέ ποτέ, ο ίδιος ο λαός δεν ήθελε καμία αλλαγή, μη τους αλλάξεις αυτό. Και όλοι μαζί τώρα αναρωτιόμαστε, μα γιατί δεν έγιναν οι αλλαγές νωρίτερα. Γιατί δεν έγιναν. Έλατε. Να σας πω εγώ, είναι αυτό ρε παιδί μου το. Όλοι θέλουν να γίνουν αλλαγές γενικά, αλλά καμιά αλλαγή συγκεκριμένα. Κι άμα χρεοκοπήσουμε, θα γίνουμε Αργεντινοί, μη γίνονται συγκρίσεις με την Αργεντινή. Εκεί τα βόδια τα έχουν στην κτηνοτροφία. Εδώ τα βόδια τα έχουμε να εκλέγουν και να εκλέγονται. Αλλιώς μπορεί να το βάλουμε και quiz. Τι κοινό έχουμε με την Ινδία, μιας και μιλάμε για βόδια, ας πούμε. Τα βόδια ζουν ανάμεσά μας. Το καλό όμως είναι ότι εμείς μπορούμε να τα φάμε. Και ακούω και αυτά τα κλισέ, καζάνι που βράζει η κοινωνία, καζάνι που βράζει η κοινοβουλευτική ομάδα, καζάνι που βράζει. Συγγνώμη, αυτή είναι η δουλειά του. Το καζάνι βράζει. Αλλά αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Απλώς βράζει το καζάνι, βράζει, όχι το φαΐ, βράζει. Δηλαδή κάντο σε χύτρα ότι μπορεί να ανατιναχτεί κάτι. Τέλος, το καζάνι, αυτό δεν έχει κάτι άλλο, βράζει το καζάνι. Αυτή, δεν πάει παρακάτω αυτό, κατάλαβες τέλος πάντων. Πλάκα πλάκα όμως τη Μενιγάκη ίσα που το πρόλαβε το επίδομα, έτσι. Καλά που ήταν πάνω από 55.000, δεν πανά σε τρίτεκνος. Κάτι ξέρω. Εντάξει, μέσα σε όλο το πανικό, ξαναχτύπησε ο Πάγκαλος. Ξαναχτύπησε ο Πάγκαλος. Έκανε δηλώσεις, ξαναχτύπησε ο Πάγκαλος. Γιατί μόλις τα άκουσα και εγώ, λέω ξαναχτύπησε ο Πάγκαλος. Αμήν Παναγία. Μετά λέμε ξαναχτύπησε ο Πάγκαλος, πώς γίνεται και πονάμε εμείς. Είναι λίγο μπερδευτικό αυτό. Ξαναμίλησε ο Πάγκαλος, πείτε γιατί. Ξαναχτύπησε και η Μπίλιο. Έχει ξεκινήσει το έχει γούστο. Αυτό ξέρετε πώς βγήκε το όνομα, έτσι. Ήταν να ξεκινήσει αυτή η εκπομπή και να κάνει Μπίλιο εκπομπή και λέγανε όλοι έχει γούστο. Τέλος πάντων, ξεκίνησε και η Μπίλιο, είχε τον Μπάμπη τον Τζέρτο και είχε ξαφνικά που τραγούδαγε 6 ώρα γραπ, κόβεται με την κάρτα ότι ξεκινάει απεργία στην ΕΡΤ. Δεν είναι καλό για τον τηλεθεατή, δεν θα τον πάρεις με το μέρος σου. Εγώ έβρισα πάντως που μου κόψαν το τραγούδι απότομα, στο λέω. Κάντε ό,τι θέλετε με τα μέτρα, πάντως να έχετε υπόψη σας, εσείς μέτρα, εμείς πέτρα. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.